Κάποιοι με θεωρούσαν τελειωμένο. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξω όνομα. Από αύριο με λέτε Λάζαρο. Δήμαρχος Ρεθύμνου για τέταρτη φορά επανεξελέγει ο Γιώργος Μαρινάκης, συγκεντρώνοντας το 52% των ψήφων έναντι 48% που συγκέντρωσε ο ανθυποψήφιος του Θεόδωρος Νίνος. Αυτή η νίκη είναι της κοινωνίας. Οι ανώνυμοι άνθρωποι που αντιστάθηκαν, συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν να καταδείξω ότι πράγματι το Ρέθυμνο αξίζει να έχει νέα αντίληψη. Ο επανεκλεγής δήμαρχος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ευχαριστώντας την οικογένειά του και τους συνεργάτες του, αλλά και την κοινωνία του Ρεθύμνου, επισημένοντας την ανάγκη των συνεργασιών που επιβάλλει ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η νίκη οφείλεται στους επιλαχόντες δημοτικούς συμβούλους. Βοήθησαν σαν να ήταν επιτυχόντες. Τη χαρίζω επίσης σε όλη την κοινωνία και ευχαριστώ την οικογένειά μου που στάθηκε δίπλα μου. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να δούμε πώς θα υποδεχθούμε ένα δύσκολο αυτοδιοικητικό σύστημα, τον Κλεισθένη, που απαιτεί συνεργασία, σύνεση και συνένεση. Είμαι αισιόδοξος διότι ξέρετε, όταν μιλάμε γύρω από ένα τραπέζι και υπάρχουν δεδομένα, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στην αλήθεια της λογικής των αριθμών. Θα προσπαθήσω με αυτή τη μέθοδο να προσεγγίσω όλο και περισσότερους δημοτικούς συμβούλους, θεσμικά βέβαια, για να πάμε παρακάτω το Ρέθυμνο. Από την πλευρά του, ο ηττημένος της βραδιάς, Θοδωρής Νίνος, στάθηκε στο μήνυμα που έστειλαν οι συμπολίτες του με την επιλογή τους. Το μήνυμα είναι σαφές, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι ήδη από το 2014 είχε δοθεί. Ήδη από το 2014 η διάθεση των συμπολιτών μας ήταν και η εντολή τους ήταν να συνεργαστούμε. Δεν το καταφέραμε την πενταετία που τελειώνει το Σεπτέμβριο και θέλω να πω ότι προσπάθησα πάρα πολύ για να το πετύχουμε. Νομίζω ότι και σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση το μήνυμα είναι ακριβώς το ίδιο. Συνεργαστείτε. Επιστρέφει στο Δήμο Ανογείων ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης που αναδείχθηκε πρώτος με ποσοστό 50,3% έναντι 49,7% του Μανώλη Καλέργη. Εμείς οφείλουμε πολλά στα λόγια. Εμείς έχουμε ως μόνο γνώμονά μας. Κάθε φορά η μία ψήφος είναι για μας βάρος, είναι ένα χρέος το οποίο θα παλέψουμε για να το ανταποδώσουμε στον τόπο μας.